Πρέπει να πάρω τον Ανδρέα τηλέφωνο. Θα έχει πεθάνει από την ανησυχία του. Να φύγουμε, να φύγουμε. Θα φύγουμε, αγάπη μου, θα φύγουμε. Να βρω το Στράτο, πού είναι. Δεν θα πάρω τον Ανδρέα. Σας περιμένουμε, σε παρακαλώ, σε εικαιτεύω να οδηγήσει η πιο ψύχρεμη, εντάξει. Τη στήσαμε στον Άγγελο, προσπαθήσαμε να τον παγιδεύσουμε. Να του δώσουμε, να καταλάβει ότι όλα τέλειωσαν, ξέρουμε τα σχέδιά του. Απλώς αυτός πρόλαβε, έβαλε φωτιά στο σπίτι. Εμείς τον πυροβολήσαμε με άσφαιρα. Είμαστε καλά. Να τον τρομάξουμε θέλαμε μονάχα. Αλλά εκείνος έβγαλε όπλο. Και όρμησε ο Στράτος να μας σώσει. Το όπλο εκπυρσοκρότησε και χτυπήθηκε ο Άγγελος. Τότε εμφανίστηκε από το πουθενά ο Αμοιράς και ανέλαβε την ευθύνη. Εντάξει, ρε παιδιά, ο Στράτος που είναι. Δεν ξέρω. Πρέπει να πάω να βρω το Στράτο. Πού θα πας να το βρεις, ρε Ρεκίνα? Δεν ξέρω. Ανδρέα, μπορείς να μην πας μέχρι εκεί που έχω το αυτοκίνητο? Δεν είσαι σε θέση να οδηγήσεις τώρα. Είμαι μια χαρά. Αν μείνω εδώ, θα τρελαθώ τελείως. Ανδρέα, πάμε. Πού το έχεις? Εκεί που συναντήθηκα με τον Άγγελο. Πού θα πας να τον βρεις τώρα? Δεν ξέρω, παντού. Ρεγκίνα, πού είναι ο Στράτος? Δεν ξέρω, θα τρελαθώ. Πάω να ψάξω κι εγώ στα αστέρια που συχνάς. Πού είναι, παιδιά, πείστε μου και εμένα, να μην ξέρω που συχνάς, να ψάξω τα ποδαράκια μου. Καλά, το άφησα. Έλα, που μέσα από τον πανικό, πώς είναι τα παιδιά, δεν σε ρώτησε. Μια χαρά. Αυτός τι μας έκανε. Σταμάτα, σε παρακαλώ, σταμάτα, γιατί δεν θα σε αφήσω το χώρο και θα σου ορμήξω. Δεν είναι ώρα τώρα να λύσουμε τις διαφορές μας. Πες μου πώς είναι. Ναι, ακόμα ζωντανός. Αλλά δεν ξέρω. Είμαι γιατρή τώρα μαζί του. Πριν από λίγο είπαν ότι σταμάτησε η αιμορραγία. Αλλά δεν ξέρω. Εσύ γιατί ήρθες εδώ? Από περιέργεια? Να σου πω από ενδιαφέρον, θα με πιστέψεις? Όχι, βέβαια. Πέτρε, γεια σας. Είμαι η κόρη του Άγγελου Νίκα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είναι ο πατέρας μου? Θα ζήσει? Ναι, μάλλον έχει διαφύγει το κίνδυνο. Δόξα τω Θεώ. Ναι, αλλά αμφιβάλλουμε αν θα περπατήσει ξανά. Τι έγινε? Είναι ζωντανός? Ναι. Διέφυγε τον κίνδυνο. Ευτυχώς. Ευτυχώς για το Στράτο, ναι. Για εκείνον δεν είμαι και τόσο σίγουρη.
φωνές μουσικές. Απέραντι δρόμοι κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος χρυσίζει χέρια σπαραμένα. Θέλω να σου πω. Ναι. Θα σε αγαπάω. Πελάγια πλωμένα. Να έχεις καλή ζωή. Να ξέρεις. Σ' αγάπησα πολύ. Κι εγώ σ' αγαπάω. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη, μια. Μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Πιστεύει ότι σκότωσε τον Άγγελο. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Άγγελος θα ζήσει. Προσπαθώ να βρω τον Αντρέα στο κινητό για να τον μεταφέρει στο Στράτο, να τον δει και το έχει κλειστό. Άδικος κόπος. Δεν θα τον δει. Ούτε εγώ θα τον ξαναδώ ποτέ. Μα τι είναι αυτά που λες? Το νιώθω μέσα μου. Εκείνα, ο Στράτος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσένα. Ναι, αλλά θέλει να ζήσω εγώ χωρίς εκείνο. Μη μιλάς έτσι, αγάπη μου. Δεν καταλαβαίνετε. Μόνο εγώ το καταλαβαίνω. Ο Στράτος ξεπέρασε τα όρια του. Νομίζει ότι σκότωσε τον Άγγελο. Νομίζει ότι ό,τι αγγίζει το καταστρέφει. Γι' αυτό θα μείνω μακριά μου. Για να μην μου κάνει κακό. Και θα μου κάνει το μεγαλύτερο. Γιατί θα πεθαίνω κάθε μέρα. Κάθε μέρα όσο ζεις. Σώπα, αγάπη μου. Σώπα, μωρό μου. Τώρα ο Στράτος είναι ακόμα υπό την επίρρεια του σοκ. Σώπα, μωρά μου, θα συνέλθει. Σώπα. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω για όλα. Πινελόπη μου, καλύτερα απόψε να πας να ξεκουραστείς στο σπίτι σου. Μα με χρειάζεστε τώρα. Όχι, καρδιά μου, θα είμαστε μια χαρά και θα σε περιμένουμε αύριο το πρωί. Είσαι σίγουρη? Απόλυτα, απόλυτα. Αλλά αύριο θα έρθω πρωί-πρωί. Ναι, εντάξει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Έτσι, αγάπη μου, δεν μπορείς να ρίχνεις όλα τα βάρη στον εαυτό σου. Προσπάθησα να προστατέψω το Στράτο. Και τι έκανα? Τον έριξα πιο βαθιά μέσα στην κόλαση. Δεν φταίς εσύ. Ο κύκλος μάλλον έπρεπε να κλείσει από εκείνο που τον άνοιξε. Τι εννοείς? Σκέψου πως ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Ο Στράτος ξόδεψε τη ζωή του σε ένα και μοναδικό λόγο. Να εκδικηθεί για το θάνατο του Άγγελου. Και τελικά τον πυροβόλησε. Την έκλεισε την ιστορία. Δεν θα τον ξαναδώ. Το ξέρω. Εκείνα μου δεν το σκότωσε. Τον άφησε ανάπηρο και αυτό είναι χειρότερο. Δεν τη θέλω τη ζωή μου. Δεν τη θέλω.